6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο. Τότε ακόμα δεν ήταν το λύκειο. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο. 6 χρόνια στο εξωτερικό. Τι ακριβώς σπουδάσεις? Μηχανολόγος, μεταλλιολόγος, με ειδικότητα στις ψυκάμινους. Δεν ήξερες ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνεις χωρίς δουλειά? Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Όταν ήμουν στο Λονδίνο... Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Όταν ήμουν στο Λονδίνο και αναρωτούσα τι τομέα θα διαλέξω, η κυβέρνηση εξήγηλε νέα μέτρα για την αξιοποίηση του δικού μας πλούτου. Αυτό για μένα άνοιγε ένα δρόμο για επιστημονική ειδίκευση ανωτέρω επίπεδο. Βέβαια, εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομήχανος έλεγε ότι ο ρητός μας πλούτος είναι πρίκα της καθυστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την προηγουμένη Ευρώπη. Έχω όλα τα στοιχεία χρειαστής. Αυτό εγώ τότε δεν το έλαβα υπόψη μου. Γιατί σκέφτηκα και είπα, τι πάει να κάνει αυτός, πάει να βάλει με το κράτος. Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός. Όχι μόνο το ρητό μας πλούτο δώσαμε πρίκα στην ΕΟΚ, κυρίως στην ΕΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια πρίκα. Όλη η παιδιά έχει γίνει μια πρίκα. Τι τα θες φίλε μου. Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Κώστα Τσάκωνα, στο Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, είπες για αυτούς που μας κυβερνάνε ότι δεν είναι πατριώτες. Μετά από τόσα χρόνια, τι λες πάλι? Όχι μόνο δεν είναι πατριώτες, είναι και προδότες. Είναι τα στοιχεία τα οποία υποδηλώσανε την Ελλάδα στους ξένους και δύσους Γερμανούς. Είμαστε πουλημένοι, υποσχεμένοι όλη η Ελλάδα και αυτή είναι υπεύθυνη για την κατάσταση που ζούμε τώρα. Χώρα συσιτίου η Ελλάδα, χώρα ανέργων η Ελλάδα, χώρα 5.000 αυτοκτονιών η Ελλάδα, χώρα ζητιάνων η Ελλάδα. Ποιοι ευθύνονται? Πού να πας σε νοσοκομείο? Πού να πας στη δικαιοσύνη? Πού να πας στην ασφάλεια δημόσιας τάξης? Φοβάσαι να κοιμήσεις μέσα στο σπίτι σου? Πού να πας? Αυτά όλα τα βλέπει καθημερινός ο κόσμος. Βγήκανε προενός έτους οι αγανακτισμένοι έξω από την πλατεία Συντάγματος και φωνάζανε ψεύτες, κλέφτες, προδότες. Δεν κανείς συγκινήθηκε να παραιτηθεί. Από δείξει πως είναι μεγάλα τομάρια, δεν τρώνε τα ψήφια με τίποτα. Και έχουμε και κάτι άλλο. Ένας πρόεδρος δημοκρατίας σημαίνει πως προστατεύει το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Έχει ορκιστεί γι' αυτό. Αυτός τι κάνει? Και συνεχίζει να προεδρεύει. Τον έχει βρει, τον προβλέπει, τον προβλέπει το Σύνταγμα. Είναι λέει το κόνημα της πατρίδας. Αν αυτός είναι το κόνημα, το κίνδυνο ποιο είναι? Εξακολουθεί και πληρώνει και περίπου 300.000 το χρόνο από ό,τι έχω μάθει για να το έχουμε στολίδι, να πηγαίνει να κόβει κορδέλες σε γένεια και για μου. Τα κάνω και εγώ τσάπα. Δεν σε χρειαζόμαστε φίλε. Δεν χρειάζεται Ελλάδα κοσμήματα, χρειάζεται δουλειά, ανάπτυξη, παραγωγή. Ντροπή του και έργο σου! Ντροπή του! Τι μάλλον έχει Ελλάδα! Ο κόσμος το καταλαβαίνει και ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι περήφανοι που λέγονται Έλληνες και ποιοι που είναι αυτοί είναι οι δολοπλόκοι, οι μινταδόροι, οι κατσαπιάδες, οι μιλαδόροι και οτιδήποτε χειρότερο υπάρχει στον κόσμο. Και ακόμα αυτοί μας βάλανε στο μνημόνιο και πληρώνουμε το κογλίφουστο και είναι μια χώρα που ζει με δανεικά, με άτοκες δόσεις που αυτές δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Αυτό το χρέος στα 400 δις δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ. Λοιπόν, λάξε σηκώσου. Μην πηγαίνεις και παρασύρεις από τηλεόραση, παρασύρεις όλα τα παιδιά να πάνε να γίνουν τραγουδιστές, μοντελείς και μανεγέν, να πάνε πάνω την τζάπα, όπως πήγα εγώ όταν ήμουν μικρός, από 12 χρόνια και δουλεύω. Και μάγειρε. Και Master Chef, έχουμε πνιγεί στους Master Chef, έχουμε πνιγεί στην ομελέτα. Όταν δεν έχουμε να φάμε. Και ο κόσμος δεν έχει ούτε λάδι να την κάνει σ' αυγά. Εγώ από το 1955 που δουλεύω από 12 χρόνια παιδί,
ήθελα να αρκίσω τους κυρίους αυθνούς και τους νυν και τους πρώην και όσους ακόμα ζούνε που πήγανε οι χώροι μου. Για παιδεία, για υγεία, για ασφαλεία, για ανάπτυξη, πού πήγανε οι χώροι μου. Η Ελλάδα είναι χώρα ευλογημένη με 11 μήνες ήλιο. Μπορούσαμε να πουλάμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλα τα Βαλκάνια. Και ξέρετε, αγοράζουμε πετρέλαιο από τους εφοπλιστές για να κινεί η ΔΕΗ τις γεννήτριες. Αυτή είναι η Ελλάδα. Με ένα χώμα ευλογημένο που μπορεί να φυτέψει ακόμα και σκουπίδια και να βγει χρυσός και κάνουμε εισαγωγή προϊόντων από ξένες χώρες. Ποιος η Ελλάδα. Και αυτό κάποτε το είχε δει στην ταινία το κύριο Μαραγκός, αυτός που έχω απέναντί μου, με τις χωματερές, που η Ελλάδα την παραγωγή την πέταγε στα χώματα για να πάρουμε επιδότηση να αγοράσουμε τη σαβούρα που μας πλάγανε. Τι άλλο να πω για αυτό το πω. Για τον κόσμο. Ο πατέρα μου, Θεός χωρέσανε, γιατί δεν χρειάζεται χώρο. Ο πατέρα μου ήταν, Άγιος. Για μένα ήταν Άγιος. Μου λέει, Κωστάκη μου, μην εκνευρίζεις, αυτό το κράτος δεν νοικοκυρεύεται. Και βλέπω ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια ότι όντως δεν έχει, όχι απλά νοικοκυρευτεί, έχει καταστραφεί τελείως. Αυτοί είναι οι κύριοι που ονομάζονται υπουργοί και βουλευτές και έχουμε υπουργός, υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός, υφιστάμενος, προϊστάμενος. Πώς θα πληρώνουμε πια για τους κόπριτες και τις σωματοφυλακές τους να τους φυλάνε μη σκοτώσουμε. Γιατί άμα έχεις σωματοφυλακές, τι σημαίνει, ότι κινδύνει η ζωή σου. Γιατί κινδύνει, γιατί είσαι κακοποιός. Πληρώνουμε σωματοφύλακες να φυλάνε αυτά τα τομάρια. Αυτά τα γουρούνια. Εκεί πάνε οι φόροι μας. Και ακόμα δεν έχουν βάλει μυαλό. Ακόμα τα οικονομικά σκάλα δεν λιώσανε. Από το οποίο μεγαλώνει το απόστημα και άμα χάσει θα πάρει πολλούς στα σκαλιά. Καλά θα κάνουν να φύγουν τώρα κιόλας, μπας και τόσο το μάρι τους. Εγώ προτείνω σαν Κώστας Τσάκωνας αυτή τη φορά στις επόμενες εκλογές ο λαός να μην ψηφίσει μνημονιακούς, να ψηφίσει Έλληνες οι οποίοι είναι υπερήφανοι που λέγονται Έλληνες και να πράξει αυτό κατά συνείδηση. Διότι αυτό πρέπει να γίνει. Να φύγει η πολιτική σαβούρα και χολέρα που έχει κατακλέψει τον κόσμο 60 χρόνια. Και τους έχουν βγάλει αείμνηστους, τους έχουν βγάλει εθνάρχες, τους έχουν βγάλει γαγάλματα. Δηλαδή, άμα έκανε εγώ έτσι, πρέπει να γίνει ο Ανδριάδας από την Ελλάδα. Αυτούς τους παλιάνθρωπους τους βγάλανε αείμνηστους, αγάλματα και εθνάρχες. Εθνάρχες! Έσχος, ντροπή όνειδος! Αν δεν κάνω λάθος, είχα δει στους αγανακτισμένους στην πλατεία. Είχα πάει, ναι, και μούτζανα. Στους αγανακτισμένους. Ψεύτες, κλέφτες. Ακούστηκε τόσο πολύ που ούτε ένας δεν είχε την ευθυσία να βγει έξω και να πει υπάρχουν και καλοί, δεν είναι μόνο ψεύτες και κλέφτες. Γι' αυτό τους φασκεύωνα συνέχεια. Από εδώ, οι δεκαπλούν. Να. Πρόσφαν την Ελλάδα, τη ρημάξανε, την καταστρέψανε και βγαίνουν ακόμα, έχουν το θράσος και βγαίνουν στη Βουλή και μιλάνε για ανάπτυξη και παραγωγή, χώρα κατανάλωση και παραγωγή μηδέν. Εκτός αυτού ψήνουν νομοσχέδια, στα μέτρα τους και να είναι πάντα με το μέρος τους νομοσχέδια, βουλευτικές ασυλίες και τα τέτοια και νομοσχέδια να μην μπορεί ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί. Όποιος πάει να διαμαρτυρηθεί, έποτε τα ΜΑΤ και τώρα το ξύλο. Δηλαδή έχουμε φτάσει, όχι αν λένε ότι αυτή η δημοκρατία, ο φασισμός ποιος είναι, ρωτάω. Ποιος είναι κύριε πρόεδρε της Βουλής, ποιος είναι κύριε πρωθυπουργέ, κύριε Σαχλαμαρά, ποιος είναι ο φασισμός αυτός ή η δημοκρατία αυτή που λέτε εσείς, την έχετε με αυτή τη δημοκρατία. Να τρώει ξύλο πολίτης πάνω να διαμαρτυρηθεί και να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Και μας έχουν και υπόδουλους, ακόμα και οι τοκογλύφοι με τους Γερμανούς και μας ρουφάνε το αίμα με τον μπουρί. Επαναστατήστε τουλάχιστον
με το να πάτε να ψηφίσετε αυτή τη φορά αυτούς που είναι περήφανοι που λέγονται Έλληνας. Είναι η Ελλάδα η χώρα που δέχεται τον πολιτισμό και εδώ υπάρχει κανιβαλισμός. Και αυτό προέρχεται από τη Βουλή των Έλληνων. Και από κυβερνώντα κόμματα που τη ρημάξανε από τότε που ζω και διαβάζω εφημερίδα από 7 χρόνια μέχρι και τώρα. Κοροϊδεύουνε ασύστορα τον κόσμο. Είναι ψεύτες, κλέπτες, διαπρεπείς απατεώνες και γεννηθήκανε μόνο για καταστροφή. Αυτοί είναι οι δολοφόνοι. Αυτοί που έχουν καταστήλει το λαό σε τέτοιο τρόπο να έχουμε 5.000 αυτοκτονίες και να μην ευθύνεται κανείς για αυτό, να έχουμε τόσους αρρώστους στα νοσοκομεία που τους συμπεριφέρονται σαν πατσαβούρες, και το έχω ζήσει πολλές φορές αυτό. Και τα ράντζα, γιατί ο ασθενής όταν μπει στο νοσοκομείο, τα ράντζα έχουν και ρόδες. Εγώ τα έχω βγάλει Range Rover, διότι πας από ράντζο σε ράντζο, δεν πάει δωμάτιο να σε νοσηλεύσουν. Και παιδιά που πήγαν στο σχολείο. Και παιδιά που λιποθυμούν από την πείρα στη σχολεία και κάνουν όλο πανηγύρια και εκδηλώσεις, τάχα μου και γιορτές, για παιδιά που ψοφάνε στην πείρα. Τώρα ποιοι μας κυβερνάνε, Κώστα? Οι δολοφόνοι! Οι ψεύτες και οι κλέφτες. Αυτοί. Αυτοί το δουνουτού, ή οι Γερμανοί, ή οι Μέρκελ. Μια στιγμή, αυτοί για να φανούν ότι είναι ανεύθυνοι, λένε ότι εμείς το θέλουμε, μας το επιβάλλει το δουνουτού. Δηλαδή παραδέχονται ότι είναι προδότες. Και, όχι, όχι. Λένε εμείς δεν θέλουμε το δουνουτού. Και το και ποιος την έφερε την Τρόικα στην Ελλάδα, ποιος την έφερε, εγώ την έφερα. Αυτοί οι άλλοι δεν έφεραν την Τρόικα στην Ελλάδα. Μετά αυτά που αρπάξανε, το έλλειμμα είναι 400 δις και η Ελλάδα είναι υπόδουλος στις τραπεζές του τοκογλύφους και στο Νοτού και στους Γερμανούς. Υπάρχουν στη Βουλή πατριώτες? Μπορεί και να υπάρχουν, αλλά καταπνίγονται από τους μη πατριώτες.